Καλησπέρα σας. 44η έκθεση. Κρήτη, μεγάλη συνάντηση. Να καλωσορίσουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2005 από μια παρέα φίλων που αγαπούσαν την παράδοση. Εδρεύει στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην Ελπίδα Ευόσμου. Σκοπός του Συλλόγου είναι να προβάλλουν, να αναδείξουν τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, τις παραδόσεις μας μέσα από δρόμενα, τραγούδια και χορούς από τον Εύρο έως την Κρήτη. Επίσης, θέλουν να προάγουν και άλλες μορφές τέχνης όπως το θέατρο, η ζωγραφική, η τέχνη και η τέχνη του πυλού. Λειτουργούν τμήματα χορευτική ενηλίκων και παιδιών, τμήματα ορθοσωμικής και πιλάτες, τμήματα γλυπτικής και ζωγραφικής στον πυλό, τμήμα θεάτρου. Τα χορευτικά τμήματα έχουν πάρει μέρος σε φεστιβάλ της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Δύο είναι οι μεγάλες εκδηλώσεις του Συλλόγου. Τα ετώλια που γίνονται στις 24 Αυγούστου προς τιμήν του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και οι κλαδαριές που γίνονται το 12ήμερο των Χριστουγέννων. Χοροδιδάσκαλοι ενηλίκων και εφήβων είναι ο κύριος Πολύδωρας Γιαννάκης και ο κύριος Νίκος Γιαννάκης. Χοροδιδάσκαλος παιδών είναι ο κύριος Παύλος Ακριτίδης. Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο κύριος Χρήστος Κολοβός. Να δώσουμε λίγο το λόγο στο χοροδιδάσκαλο, τον κύριο Πολύδωρο Γιαννάκη, να μας πει δύο λόγια. Καλώς σας βρήκαμε για ακόμα μια χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ο Συλλόγος μας θα χορέψει χορούς από την περιοχή της Μακεδονίας. Θα ξεκινήσουμε με Μπαϊντούσκινο, Ράικο, Συμπεθέρα από τη Φλόρινα, Συρτό Μακεδονίας, Πουσένο και θα κλείσουμε με Ζάραμο και Χασαπιά. Ευχαριστούμε πολύ και πάντα σε τέτοιες όμορφες εκδηλώσεις να ανταμώνουμε.
Μουσική.